Καλώς ήρθατε! Θα σας δείξουμε πώς να κάνετε σπανακοτηρόπιτα με εύκολο χειροποίητο φύλλο που θα τα καταφέρουν ακόμα και αρχάριες. Σε ένα σκεύος βάζουμε το μισό αλεύρι γιόλης της χρήσης, κάνουμε μια λακκούβα, ρίχνουμε 700 ml νερό, αλάτι, τρεις κουταλιές ξύδι και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι να γίνει ζύμη. Την χωρίζουμε στη μέση και κάνουμε μπαλάκια. Τα ανοίγουμε σε φύλλα σε αλευρωμένη επιφάνεια. Απλώνουμε λιωμένο βούτυρο ή μαργαρίνη. Και διπλώνουμε όπως σας δείχνουμε. Τοποθετούμε τις ζύμες σε αλευρωμένα πιάτα και βάζουμε στο ψυγείο για 15 λεπτά. Αλλά το πιπερώνουμε 750 γραμμάρια σπανάκι. Προσθέτουμε 4-5 αυγά. 3 κουταλιές λάδι και ανακατεύουμε. Βάζουμε 200 γραμμάρια σπασμένη φέτα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Λαδώνουμε το ταψί μας. Σε αλευρωμένη επιφάνεια ανοίγουμε τις ζύμες σε φύλλα. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Βάζουμε το ένα φύλλο στο ταψί. Το βουτυρώνουμε και απλώνουμε τη γέμιση. Καλύπτουμε με το άλλο φύλλο. Βουτυρώνουμε ελαφρώς. Προαιρετικά απλώνουμε φέτα περιμετρικά της πίτας και γυρίζουμε τις άκρες προς τα μέσα. Βουτυρώνουμε καλά . Κόβουμε σε κομμάτια και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!